και αυτή την εβδομάδα, τελειώσει λοιπόν, τελειώνει και ο μήνας, τα φάγαμε όλα λοιπόν. Μπαίνουμε κανονικά μετά στις μεγάλες ζέστες, αν και δεν βλέπω εδώ έτσι, γιατί ο καιρός έχει τρελαθεί και αυτός, όπως τρελαθήκαμε και εμείς οι Έλληνες λίγο πολύ, μας τρελάνανε. Μία τα οικονομικά, μία τα ποδοσφαιρικά, μας τρελάνανε. Δεν πειράζει λοιπόν, πάμε εμείς να μπούμε κανονικά σήμερα στην εκπομπή μας, Παρασκευή όπως είπαμε, πάνω Ξανθόπουλος Κώστας Τσιρώνης. Για όσο τραβήξει αυτή η εκπομπή, σήμερα μιας και είμαστε λίγο, ξέρεις, στο τρέξιμο, όλοι μας είμαστε λίγο στο τρέξιμο. Όλοι οι συντελεστές της εκπομπής, από τον πρώτο ως το τελευταίο, είμαστε στο τρέξιμο. Γι' αυτό λοιπόν και την κάνουμε και λίγο νωρίτερα σήμερα, να το πούμε αυτό για να μην νομίζει ο κόσμος ότι χάσαμε τίποτα στο τέλος. Θα πούμε όμως ότι από χθες, παιδιά, δεν υπάρχει στη ζωή ο πρώτο τελευταίος παλέμαχος της εποχής του 40, να φανταστείτε. Ο Λάκης ο Αλεξόπουλος, της εποχής του 40. Δεν υπάρχει λοιπόν, από χθες τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, στα 88 του λοιπόν χρόνια, παρόλο που ήταν ντελικάτος ακόμα, στεκόταν καλά στα πόδια του, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, έφυγε λοιπόν και ο πρώτος τελευταίος, το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ακόμα ο κύριος Κοτρότσος, έτσι, που ήταν της εποχής εκείνης του κυρίου Λάκη, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, του αείμνηστου κύριου Λάκη. Έμεινε λοιπόν άλλος ένας πίσω. Εμείς δεν έχουμε τι να πούμε. Στο καλό, τι να πούμε. Στο καλό, έτσι λέγονται. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι εδώ το μπάχαλο βέβαια του ελληνικού ποδοσφαίρου συνεχίζεται. Έτσι, το μπάχαλο συνεχίζεται. Τώρα καταργήσανε, παιδιά, ακούστε, καταργήσανε λέει το κύπελλο της γάμα εθνικής κατηγορίας. Πότε μωρέ προλαβάτε, πότε, 2 χρόνια ζωή έχει αυτό. Πότε προλάβατε δηλαδή. Πότε προλάβατε, αφήστε που θα γίνει εδώ πραγματικό μπάχαλο. Θα γίνει σε αυτό το κύπελο, στο κύπελο θα γίνει μπάχαλο, παιδιά. Γιατί δεν είναι τη δυνατότητα στον αυτός ο οποίος θα είναι τελευταίος, δηλαδή τελευταία ομάδα που θα παίζει, να βγαίνει η γάμα εθνική κατηγορία. Εάν λοιπόν η ομάδα της γάμα εθνικής κατηγορίας βρίσκεται στην κατηγορία αυτή, θα βγαίνει ο δεύτερος. Θα δείτε εδώ, παιδιά, θα δείτε εδώ θελήματα, θα δείτε εδώ πράγματα και θάματα. Ο χαμός θα γίνει. Ο δευτεροαθλητής θα μπορεί λοιπόν να βγαίνει στην γάμα εθνική κατηγορία χωρίς να είναι βέβαια πρωταθλητής, χωρίς να είναι, εάν είναι μέσα στο κύπελλο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Ένα μπάχαλο, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή το κάνανε δοκιμαστικά, το κάνανε αυτό δηλαδή το κύπελλο της γάμα εθνικής κατηγορίας. Δοκιμαστικά το κάνανε. Να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί έτσι δείχνουν τα πράγματα. Αφού σου λέει τώρα το καταργούμε, θα βγαίνει, εάν η ομάδα λέει αυτή είναι στη γάμα και παίρνει το κύπελο, θα βγαίνει ο δευτεροαθλητής. Γιατί λοιπόν να μην γίνουν όλα αυτά τα χατήρια, ξέρετε, τα θελήματα μεταξύ της μιας ομάδας και της άλλης. Αλλά κάτσε μπορώ να πάρω εγώ το κύπελο, αφού είσαι στη γάμα εθνική εσύ, κάτσε να πάρω εγώ το κύπελο, λοιπόν, για να βγει και εγώ. Ας μην είμαι πρωταθλητής από τον τοπικό πρωτάθλημα. Ας μην είμαι πρωταθλητής. Κάτσε λοιπόν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Τουρλομπούκι, μπράβο, τουρλομπούκι, καλά λέγω σας, τουρλομπούκι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε γι' αυτό, φωνάζει τώρα, φωνάζει ο Παναθηναϊκός, φωνάζει η ΑΕΚ, φωνάζει ο ΠΑΟΚ, η τριπλέτα, έτσι, το κογκρέσο, το νέο κογκρέσο, έτσι, οι Ριμπουμπλικάνοι να το πούμε έτσι, λοιπόν φωνάζουν, βάλαν λέει τον Τζαχιλίδη στην ΚΕΔ, πρόεδρο της ΚΕΔ, στη διετησία του Τζαχιλίδη. Ποιος είναι αυτό ο Τζαχιλίδης? Πού τους βρίσκουν, ρε. Πού τους βρίσκουν, ρε. Δηλαδή ήταν στην ανεργία αυτός τόσο καιρό. Να πω έτσι ότι οι έντιμοι λίγο, ξέρετε, άνθρωποι του αθλητισμού είπαν όχι, δεν αναλαμβάνουμε εμείς την ΚΕΠ, δεν αναλαμβάνουμε εμείς, εμείς το θέλουμε το κορμάκι μας ίσο. Όχι, εμάς το σάδετε εσείς από το ξύλο. Λοιπόν. Και βέβαια και να μην έχουν και άγχος ο κόσμος ότι, ξέρετε, πάρτε, βάλτε εκείνο, κάντε εκείνο, κάντε θελήματα κτλ. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ένας Τσαχιλίδης τώρα να αναλάβει την ΚΕΠ. Να αναλάβει δηλαδή αυτό το δύσκολο έργο το οποίο είχε ο ζωγράφος μέχρι τώρα. Δεν βρέθηκε κανείς άλλος. Και φωνάζει ο Παναθηναϊκός, γίνεται χάμος, χάμος. Δηλαδή, παιδιά, με τον πρώτο μπαμ που θα κάνει η διαιτησία, θα τα βάλουμε τον ένα, θα τα βάλουμε τον άλλο, θα γίνει. Ο χάμος θα γίνει φέτος. Φέτος λοιπόν να σας έχω από καμιά μεριά να το γλεντάτε, να το γλεντάτε. Θα παίζουν τα παιχνίδια την Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα θα γράφουν οι φιλάδες. Αδικήθηκε εκείνος, σφύριξε εκείνος, δεν είδε εκείνος, μπέρα τη μαϊμού του ένα. Θα το δείτε και φέτος. Θα το δείτε. Πού πάει, κοντά είναι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λέμε. Έτσι, έρχεται, έρχεται. 1,5 μήνας έμεινε. Τώρα, να σας πω κάτι. Θυμάστε έτσι. Θυμάστε ότι με το που ανέλαβε ο Κοντονής πήγε να βάλει κυδαριά. Πήγε να βάλει κυδαριά στο πρωτάθλημα. Το θυμάστε.
Ναι. Λοιπόν, τώρα τι λέει ο Κοντονής. Σας έδωσα χάρη. Σας έδωσα χάρη. Αφήσαμε λοιπόν να γίνουν τα παιχνίδια, να τελειώσει το πρωτάθλημα, έτσι, αλλά μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, να πάρετε λοιπόν και να μας βάλετε κάμερες στα γήπεδα, γιατί πέρασε σε νόμο αυτό το πράγμα. Νομοθετήθηκε κανονικά δηλαδή. Και θα βάλετε, λέει, και ηλεκτρονικό εισιτήριο. Με αποτέλεσμα, οι περισσότεροι να το γράψουν στα παλιά του τα παπούτσια, έτσι, και να μην κάνουν τίποτα στα γήπεδα μέσα από αυτά. Και τώρα βγαίνουν, τι λένε. Βγαίνει ο Κοντονής και λέει, παιδιά, εάν αυτό δεν υπάρχει στην έναρξη του πρωταθλήματος, αυτές οι ομάδες που θα έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο και κάμερες θα κλειδώσουν τις πόρτες. Θα παίζουν χωρίς φιλάθλους. Θα παίζουν χωρίς φιλάθλους. Αυτό που δεν κάναμε λοιπόν στα τελευταία παιχνίδια, στους τελευταίους μήνες λοιπόν του πρωταθλήματος που μας πέρασε, θα γίνει από τώρα. Ψάχνονται τώρα οι ομάδες. Μόλις τα ακούσαν αυτό, τι ψάχνονται. Αφού το αφήσατε και πέρασε νόμος. Γιατί ψάχνετε, δεν καταλάβατε δηλαδή. Γιατί ψάχνετε τώρα. Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν σας το είπε ο άνθρωπος ότι σας κάνω λοιπόν χάρη ότι παίζουμε λοιπόν και τελειώνουμε. Και αλλά από του χρόνου θα είστε έτοιμοι. Τι ψάχνετε. Τώρα το πήρατε μυρωδιά. Τώρα το καταλάβατε. Όχι, λέει ο Κοντονής. Θα κλείσω τις πόρτες. Όποια ομάδα δεν υπάρχει, δεν έχει ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά και κάμερες, θα κλείσω τις πόρτες. Και βέβαια ξέρετε λίγο πολύ, μέσα αυτά είναι και ο Παναθηναϊκός. Μέσα αυτά είναι και ο Παναθηναϊκός. Ηλεκτρονικό εισιτήριο ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Οι κάμερες οι μισές λειτουργούν, οι μισές δεν λειτουργούν. Θα δούμε λοιπόν αν μέχρι το τέλος έχουμε και εμείς πρόβλημα. Μην το νομίζετε αυτό. Και ψάχνονται τώρα, αλλά βγήκανε και λέει, δώστε μας λέει λίγο παράταση, γιατί λέει πραγματικά το ηλεκτρονικό εισιτήριο αλλά και οι κάμερες είναι πολυδάπανες και δεν έχουν. Τι δεν έχετε, ρε παιδιά. Τι δεν έχετε. Από παντού λεφτά παίρνετε. Από ΟΠΑΠ παίρνετε, από τηλεοπτικά παίρνετε, από διαφημίσεις παίρνετε, από διαρκείας παίρνετε. Κάποτε δεν τα είχαν αυτά οι ομάδες. Κάποτε δεν τα είχαν αυτά όλα οι ομάδες. Τώρα τι λέτε, τι πάθατε. Και φωνάτε, τα διάλυσε ο Κώστας, δεν άφησε τίποτα. Συνέχισε. Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά, τι να πούμε τώρα. Εντάξει, θα το αφήσουμε, θα δούμε λοιπόν ποιες ομάδες θα έχουν το δικαίωμα. Εάν εφαρμοστεί κανονικά ο νόμος, γιατί ξέρουμε στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, αλλά εάν εφαρμοστεί, παιδιά, θα δούμε πολλά γήπεδα. Εάν δηλαδή βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο Κοντονής, θα δούμε πολλά γήπεδα χωρίς φιλάθλους. Θα το δείτε λοιπόν. Τώρα, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Να πούμε ότι τελικά χάλασε του Χάβου στον Όφη. Ακούστε τώρα, παιδιά. Ο Χάβος, ακούστε, του έδωνε Όφη, ο Όφη του έδωνε 70 χιλιάρικα. Λοιπόν, του έδωνε αυτοκίνητο. Του έδωνε σπίτι, του έδωνε τηλέφωνο και ασφάλιση. Λοιπόν, και του έδωνε και 70.000 ευρώ το χρόνο να παίξει ο Όφης στη γάμα εθνική κατηγορία. Όχι, λέει ο μεγάλος. Όχι, λέει ο μεγάλος. Όχι. Εμένα θα μου δώσετε 100 συν αυτά τα οποία. Εδώ το αυτοκίνητο και τα λοιπά. Α, έτσι λέει ο Όφη. Α, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, λέει, άντε στο καλό. Λοιπόν, καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι. Και αν μείνει στο Ταμείο Ανεργίας, εδώ είμαστε λοιπόν. Αλλά εμείς δεν θα μας βρείτε εδώ. Γιατί ο Όφη ψάχνεται και πέταξε και το όνομα του Σεροπιάν, μπορεί ο οποίος είναι και ευθυνούλης και θα κάνει καλά τη δουλειά του στην γάμα εθνική κατηγορία. Γάμα εθνική. Ήθελε ο Χάβος 10 χιλιάρικα, παιδιά, 10 χιλιάρικα που δεν τα παίρνει ούτε ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ούτε ο πρόεδρος της κυβέρνησης δεν τα παίρνει. Ήθελε 10 χιλιάρικα να παίξει λοιπόν με την κάτω ο Μαγούλα ή την άλλο Μαγούλα. Καταλάβατε. 10 χιλιάδες. Τον έκανε ο Πανατολικός προπονητή γι' αυτό. Τι να κάνω. Τον έκανε ο προπονητή. 10 χιλιαρικάκια. Βέβαια δικό του, έτσι. Εμείς απλά το λέμε. Τίποτε άλλο. Τώρα, αυτά έχουμε όσον αφορά για τον Χάβο. Να πούμε ότι τέλος το Κόπα Αμέρικα για τον Ντάνι. Έλα, Ντάνι, φόρτωσε πράγματα τώρα, έλα. Λοιπόν, χθες έκανε και μια πατατιά, παιδιά, αν το είδατε. Έκανε μια πατατιά. Ο Ντάνι, ο Μπεχεράνο. Όχι, Μπεχεράνο, μη σε παρακαλούμε, μη τα κάνεις αυτά εδώ στο ελληνικό, στον Πανατολικό. Μη το κάνεις. Έκανε μια λάθος εκτίμηση γύρισμα την μπάλα και πήρε ο άλλος. Το έβαλε λοιπόν, ούτε το είδανε. Έκανε το 3-1 στο 74. Εντάξει τώρα, εδώ μην τα κάνεις όμως. Σε παρακαλούμε, εδώ μην τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Γιατί αν τα κάνεις εδώ, θα αρχίσουν τα όργανα. Θα αρχίσουν τα όργανα. Λοιπόν, τέλος, η εθνική του βγήκε νοκάουτ χθες και ασφαλώς τώρα, μιας και έχουμε και
τραπέζουμε εδώ, έχουμε και να μαζευτούμε και τα λοιπά. Άντε λοιπόν να έρχεσαι προς τα δω, να σε δούμε λοιπόν και φατσικό, να σε δούμε και πώς κλωτσάς την μπάλα και τα λοιπά. Έτσι. Το λάθος το χθεσινό το ξεχνάμε. Ας το λάθος. Είναι και όπως λέει και ο Κώστας, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά βέβαια η εθνική τώρα, η εθνική του φωνάζει. Ήθελε ήταν στο 74, ήταν 2-1, το πάλευε να το ισοφαρίσει. Λοιπόν, ζήταγε και μπέναλτι να το ισοφαρίσει, να μείνει μέσα. Αλλά ήταν το λάθος αυτό που ήταν. Λοιπόν, ας τον αφήσουμε να έρθει λοιπόν και αυτός, να ενταχθεί κανονικά στη δύναμη του. Λάθος εξεπίτεται. Λάθος εξεπίτεται. Δεν πιστεύω τώρα, εθνική είναι αυτή τώρα. Μήπως έπρεπε λοιπόν να χάσει για να έρθει στο. Μάλλον, ξέρεις, ήθελε οπωσδήποτε να έρθει στο Αγρίνιο τώρα αυτός. Έκανε το πάντη, δηλαδή να χάσει η ομάδα, έρθει στο Αγρίνιο. Να μην χάσει το Αγρίνιο. Λοιπόν, έλα τώρα και θα τα πούμε. Τώρα, να σας πω κάτι. Βλέπετε τώρα ότι όλοι εδώ, ξέρετε, εσείς αναρωτιέστε γιατί στασιμότητα, ρε παιδί, στις μεταγραφές. Στασιμότητα. Βλέπουμε λοιπόν τις άλλες ομάδες, οι οποίες, ξέρετε, και να σας πω και κάτι, ότι ο Πανατολικός είναι από τις πρώτες ομάδες φέτος που είχε τα περισσότερα λιγμένα συμβόλαια. Είναι, δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν ξέρω αν έχει γίνει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Τόσα συμβόλαια να λήγουν δηλαδή τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η πρώτη ομάδα είναι ο Πανατολικός. Και βέβαια όλοι εσείς τώρα αναρωτιέστε, ρε παιδί μου, εντάξει, οι άλλες ομάδες κρατήσαν τον κορμό τους, κρατήσαν λοιπόν σχεδόν την ομάδα τους, κάνουν προσθήκες. Α, μου λείπει ένα στο κέντρο, ένα στέλνω το φύλλα. Λοιπόν, εμείς πρέπει όμως εδώ να ξαναχτίσουμε ολόκληρη την ομάδα. Από την άμυνα που μας λείπουν τώρα δύο αμυντικοί μέχρι την επίθεση. Και επίθεση τώρα πού να βρεις κιόλας, πού να βρεις φόρο. Όλες οι ομάδες της άλλης ειδικής κατηγορίας ψάχνουν για σεντραφόρο. Πού να βρεις τώρα. Α, μην πούμε τώρα ότι φέρνουμε κάποιο κουτσό άλογο εδώ και όπως και την περσινή χρονιά να βλέπουμε τον γκολ, να δαντεύουμε από μακριά, έτσι. Και βέβαια αναρωτιέστε, αλλά θα σας πω και κάτι, ότι ξέρετε ότι και μέσα και ο Πανατολικός μας, οι περισσότερες μεταγραφές, ξέρετε, που χαλάνε παιδιά, για 10-20 χιλιάρικα. Για 10 το πολύ 20 χιλιάρικα. Εκεί μέσα χαλάνε όλες οι μεταγραφές. Μην νομίζετε ότι ζητάνε και οι ποδοσφαιριστές, γιατί ξέρουν τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα. Το σύστημα λοιπόν της οικονομίας κάθε ομάδος, το ξέρουν αυτό. Και βέβαια ζητάνε, φέτος έχουν ρίξει λίγο τα κασέ τους, εκτός από τους δικούς μας. Έτσι, τους δικούς μας οι οποίοι ήθελαν μεγάλα ποσά, έχουν ρίξει τα κασέ τους και ψάχνουν. Αλλά χαλάνε όμως. Όχι και σε όλες τις ομάδες. 10, άντε το πολύ μέχρι 20 χιλιάρικα. Ζητάνε κάτι παραπάνω από το σφαίρι και εκεί χαλάνε. Αλλά τώρα εσείς βέβαια, ξέρετε, ξέρω τώρα, θα καταλαβαίνω ότι έχετε αγωνία, πώς θα κάνει την μεσαία γραμμή ο Πανατολικός, πώς θα κάνει την επίθεση ο Πανατολικός κτλ. Η διοίκηση όμως δεν ανησυχεί. Άρα για να μην ανησυχεί η διοίκηση, παιδιά, και λέτε κιόλας εσείς τώρα βγήκατε και είπατε κιόλας ότι σας θυμίζει το 2011 που στέλναμε ποδοσφαιριστάς από εδώ για να παίξουν δίτερμα από την ΚΑΠΑ 20. Θυμηθήκατε εκείνο τώρα, πήγε το μυαλό σας πίσω. Γύρισε πίσω τόσο πολύ λοιπόν στο 2011. Εδώ τώρα εντάξει, είμαστε διαφορετική κατάσταση τώρα, θα το δούμε. Θα μπαλώσει η ομάδα. Τώρα για τον φίλο μας τον Μπλιάτσικα, μιας και το έχουμε πει εδώ από αυτή την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Βέβαια η μανατζαρέι, ο μάνατζερ μάλλον του παίχτη, αλλά και τα ΜΜΕ, δεν ξέρουμε τώρα πώς, στέλνουν στον και καλά τον Μπλιάτσικα στο Αγρίνιο. Δεν λέμε ότι είναι κανένας παίχτης ο οποίος είναι παρακατιανός, έτσι. Έπαιζε λοιπόν στην Ουκρανία, έπαιζε στη Μέταλλικ, εκεί λοιπόν καλή ομάδα, το πρωταγωνιστούς και τέτοια, αλλά τώρα η διοίκηση δεν βγάζει άχνα πάνω σε αυτό το θέμα. Και μπορώ να σας πω ότι δηλώνει και άγνοια, λέει. Τώρα πώς έρχεται αυτός ο ποδοσφαιριστής, πώς μάλλον τον στέλνουν εδώ τα ΜΜΕ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα, πάμε σε ένα μικρούλι, Το FutureEye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. FutureEye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Το FutureEye είναι...
πρωτότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410 57539, Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Όπως είπαμε, εμείς δεν έχουμε τις πολυτέλειες, τις μεγάλες διαφημίσεις. Ξέρω δεν μας βάζουν και είμαστε θεωρούν και κακά παιδιά, έτσι. Λοιπόν. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο φίλος μας ο Πόντες, ο οποίος έκανε σουλάτσο, γύρισε το Αγρίνιο, παρέα, όλο το, το team το προπονητικό. Το είδαμε χθες λοιπόν, κατέβαινε ο Παπαστράτου, λοιπόν, Σαλδάρη, γύρισε να δει και αυτός πώς είναι αυτό το Αγρίνιο. Να δει, να το δει, να το χορτάσει λοιπόν. Να το χορτάσει. Λοιπόν, το είπε, ακούστε τώρα τι είπε, ότι εγώ και ο Πανατολικός, λέει, μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές, λέει ο Πόντες. Αυτό με έκανε, λέει, να υπογράψω. Εντάξει, λέει, στην Ελλάδα θα έχω και τον Μάρκο Σίλβα, άστε να έρθει πρώτα. Άστε να έρθει ο Μάρκο Σίλβα πρώτα, στον Ολυμπιακό, γιατί είναι Πορτογάλοι και οι δύο, κατάλαβες. Λοιπόν, άσε να έρθει πρώτα, γιατί βλέπουμε εκεί ότι γίνεται ο χαμός εκεί με τη Sporting, έτσι. Άσε να έρθει πρώτα και μετά θα έχεις παρεούλα να τα λες. Ο Σάντος, λέει, μου έδωσε συμβουλή για αποφάσεις που πρέπει να παίρνω. Αχα, να. Λοιπόν, τι θα παίρνεις λοιπόν τηλέφωνο το βράδυ, το Σάντος, θα λες τι θα κάνω αύριο, πώς θα παίξω τον Πανιόνιο, πώς θα παίξω λοιπόν την ΑΕΚ. Καλό και αυτό. Να έχεις λοιπόν πραγματικά μια καβάτζα, να έχεις μια καβάτζα, μια γνώμη. Ενός πάρα πολύ καλού προπονητού. Καλό είναι αυτό το πράγμα. Αρκεί να έχεις λοιπόν ανοιχτή γραμμή με τον Σάντος, γιατί πολλά μπορούν να συμβούν και μπορεί να σου δώσει, να σου ανοίξει τα μάτια για πολλές περιπτώσεις. Καλό είναι αυτό. Αυτός είναι λοιπόν ο Πόντης, ο οποίος λέει, παιδιά, το ξαναδιαβάζω. Εγώ και ο Παναγενικός, λέει, μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές. Τελείωσε. Και μαθαίνουμε ότι θα δώσει λοιπόν λόγο, θα δώσει μεγάλο λόγο ο Πόντης, ο νέος προπονητής, και στον Παπατσουγιανόπουλο και στον Μίλιο και στον Κωνσταντινόπουλο και στον Χαντάκια. Θα δώσετε λοιπόν λόγο αυτή τη χρονιά, ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον δεν θα δούμε ακόμα έναν ετοιματζή. Θα δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει και στις μικρότερες ηλικίες, στα παιδιά του Πανατολικού. Επιτέλους, να δούμε λοιπόν κάποιον, γιατί να σας πω κάτι, αυτά τα έχει πει και ο Λεμονής, αλλά το βράδυ τα είπε, το πρωί τον τελειώσανε. Έτσι, αυτά τα έχει πει και ο Λεμονής. Αλλά θα δούμε. Εμείς περιμένουμε. Και όχι μόνο αυτό, έδωσε λοιπόν και ότι θα κάνει και τρεις επαγγελματίες από την ΚΑΠΑ 20. Από την ΚΑΠΑ 20 θα τραβήξει, δηλαδή θα τραβήξει παιδάκια, τρία παιδάκια τα οποία θα τα κάνει επαγγελματίες. Βασιλάρης και τα λοιπά. Θα δούμε. Εμείς το περιμένουμε. Εμείς το περιμένουμε και ελπίζουμε, και το ξαναλέω, να μην δούμε ακόμα έναν ετοιματζή. Έναν ετοιματζή. Αρκετά. Δεν χορτάσαμε. Δεν χορτάσαμε, ρε παιδιά.
164 παίχτες μέσα σε μια δεκαετία φέραμε. 164 παίχτες. Δεν χορτάσατε ονόματα. Δεν χορτάσει η κοιλιά σας. Δεν πρίστηκε λοιπόν. Δεν έχετε τυμπανισμό από τα 164 ονόματα. Τι άλλο. Και τι είδαμε. Μια άνοδο στην αλφανή κατηγορία. Εντάξει. Μια άνοδο. Καλή είναι. Θα μου πείτε λοιπόν με τα μικρά παιδιά δεν θα μπορούσε να την έχει αυτή την άνοδο αλλά και τη σταθεροποίηση στην αλφανή κατηγορία. Εντάξει. Εντάξει. Α, από εκεί πέρα όμως. Λίγα είναι 164. 15 προπονητάς. 164 παίχτες. Τι άλλο θέλει. Στρατός ολόκληρος. Λόχος. Κανονικά ο πρόεδρος πρέπει να είναι λοχαγός. Κανονικά πρέπει να είναι επί τρία αστέρια. Λοχαγός ο Κοστούλας. Τέλος πάντων. Α, το δούμε λοιπόν γι' αυτό. Θα περιμένουμε γιατί άλλο τα λόγια και άλλο οι πράξεις. Απέχει πάρα πολύ παιδιά. Απέχει μέρα με τη νύχτα λοιπόν. Ας το δούμε. Θα περιμένουμε λοιπόν. Και όπως είπε θα αναλάβω λέει πότε θα αναλάβω εγώ. Θα είμαι ο επιστάτης εγώ. Θα είμαι επιστάτης λέει στο αριστερές τεχνικά τμήματα. Και στην ΚΑΠΑ 20 και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15. Θα είμαι επιστάτης, θα επιστατώ, να δω τι γίνεται. Δουλεύουν, βγαίνουν, αξίζουν αυτά τα παιδιά. Και μέχρι τώρα, τουλάχιστον η ΚΑΠΑ 20 του Παναλικού έχει δείξει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Πάρα πολύ. Το έχουμε πει ρε παιδιά. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει ένας εκεί μέσα, ένας στον Πανατολικό, ο οποίος να έχει λίγο μυαλό. Λίγο μυαλό. Και να πει ρε παιδιά. Δεν τη διαλύω εγώ την ΚΑΠΑ 20. Η ΚΑΠΑ 20 του Πανατολικού είναι σαν να είναι μια ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας. Να πεταχτεί. Να πάρει λοιπόν το αυτοκινητάκι του, να το πληρώσει ο πρόεδρος στη βενζίνα, να πάει λοιπόν από εδώ σε ομάδες γάμα εθνική κατηγορία. Και να αυτούς τους παίκτες τους οποίους θέλει να απομακρύνει, να τους δώσει δανεικούς. Να τους δώσει δανεικούς. Αλλά όχι να τους παρατήσει. Όχι να τους παρατήσει. Ότι τάχα μου εντάξει, εγώ τους έφυγε από πάνω μου λοιπόν ο Τσιρόνης και τελείωσε η δουλειά. Όχι. Θα πάει λοιπόν σε κάθε ομάδα, θα τους πει: θέλετε δύο παιχτάκια λοιπόν από τον Πανατολικό. Ναι, ωραία. Θα μου βάλει εμένα ότι εμένα θα τα χρησιμοποιήσω. Όχι τα παρατήσει. Θα τα χρησιμοποιεί. Θα παίζουν. Τουλάχιστον το 60, το 70% προγραμματισμού θα παίξουν. Έτσι που να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους αυτά τα παιδιά, γιατί είναι πάνω στο πλάσιμο. Στο πλάσιμο, εκεί που πλάθονται λοιπόν, θα τους δώσετε παιχνίδια και του χρόνου, εάν κάνουν καλό πρωτάθλημα, θα τους ξαναφέρεις πάλι εδώ. Και θα έχεις δικά σου δελτία, δικά σου παιδιά, περιουσιακά στοιχεία στα χέρια σου. Τι τους κάνετε λοιπόν κάθε χρόνο, τους διώχνετε. Τώρα λέει ο Πόντιος θα κάνω λέει τρεις επαγγελματίες. Για να κάνεις τρεις επαγγελματίες θα διώξεις άλλους τρεις από αυτούς που υπάρχουν ήδη. Επομένως τίποτα δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσουν τα τμήματα τέρας τεχνικά του Πανατολικού με τον Πόντες να είναι επιστάτης λοιπόν και στους προπονητές που θα έχουν αυτά τα τμήματα αλλά και στους ποδοσφαιριστές και ας ελπίσουμε να μην χορτάσουμε παιδιά από λόγια και πάλι. Ας ελπίσουμε αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι. Ο Ραφαέλ, το ξεχάσουμε. Λέει, ακούστε παιδιά, θα ξανάρθω στην Ελλάδα, λέει. Δεν γνωρίζω σε ποιον σύλλογο, αλλά θα ξανάρθω στην Ελλάδα. Να ξανάρθεις Ζήκο μου. Να ξανάρθεις Ζήκο μου. Να ξανάρθεις Ζήκο μου. Να δούμε πού θα έρθεις όμως και πού θα πας. Να ξανάρθεις Ζήκο μου. Να ξανάρθω στην Ελλάδα, λέει ο Ράφαελ. Να ξανάρθεις. Και βέβαια είδαμε ότι χάλασε, λέει, παιδιά του Ναγιάρ. Ποιος το είχαμε εδώ. Είχαμε κανένα Ναγιάρ εδώ. Χάλασε λέει του Ναγιάρ. Γιατί είχε γίνει τίποτα. Του ξέραμε. Ούτε φάτσα δεν του ξέρω. Τι έγινε με τον Ναγιάρ. Επειδή γράφετε εσείς λοιπόν μια μέρα ότι ο Πανατολικός είναι κοντά στον Ναγιάρ και για να γράφετε να έχετε είδηση λοιπόν, ξαναγράφετε την άλλη μέρα ότι χάλασε τον Ναγιάρ. Πώς κάνουν οι μεγάλοι απάνω δημοσιογράφοι. Θα φέρουν τον Ροναλντίνιο λέει στον Ολυμπιακό. Α, ντρεπόμαστε λέω εγώ. Α, ντρεπόμαστε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο κτλ. Άστα λοιπόν. Άστα πρώτα να γίνονται, να πέφτουν οι υπογραφές και μετά. Τι χάλασε τον Ναγιάρ. Ποιος είναι ο Ναγιάρ. Ποιος είναι, τον είδαμε. Έκλεισε κανένα μεταγραφή, ήταν να υπογράψει και δεν ήρθε ή μας την κοπάνισε κτλ. Τίποτα. Εσείς το γράψετε, εσείς το πήρατε πίσω. Άστε, να βρισκόστε σε είδηση. Απλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είδατε ο φίλος μας ο γιος του Κμόχ που λέω εγώ, ο Λάζαρ. Μίλω τη Έριδο. Τελικά πανηγυρίζω ο Ερεκλής, παιδιά. Πανηγυρίζει ο πρόεδρος εκεί του Ηρακλή, οι παράγοντες, λοιπόν πανηγυρίζουν. Πήραν τον Λαζάρ. Πήραν λέει τον Λαζάρ.
Ωραία ρε παιδιά. Πήρα το Λάζαρ, λέει, έπαιζε στον Πανατολικό και τα λοιπά. Πόσα έπαιξε, 2-3 παιχνιδιά, 4. Λοιπόν, πήρε το Λάζαρ, λέει, και ήταν να πάει, ακούστε τώρα, ήταν να πάει να υπογράψει κάτω στον Πλατανιά, τον πήραν, λέει, το βράδυ θα είσαι εδώ, θα ξέρεις, θα πάει να τσιμπήσουμε και τίποτα, να πιούμε κανένα πλωμαράκι και τα λοιπά, να βάλουμε και την τσίφρα μας, λοιπόν, την υπογραφή, κανονιστήκαν όλα, αλλά τακ, του συνέφερε λοιπόν ο Λάζαρ. Πήγε στον Ηρακλή. Καλά, πείτε εκεί πάνω τώρα, εδραιώθηκε. Εντάξει, έχει πιάσει λοιπόν αράχνη στην Θεσσαλονίκη ο Λάζαρ και εντάξει, τι να πούμε το. Άστον λοιπόν. Εκεί θα το βρούμε αντίπαλο λοιπόν και πάλι το Λάζαρ, αντίπαλο, έτσι, δεν πειράζει. Τώρα για τον φίλο μας το Σκαρμοτσίνο, έτσι, και αυτός επέστρεψε στην Κύπρο, του είπε λοιπόν η Ομόνια, δεν σε θέλω, λοιπόν, και αποφάσισε να γυρίσει Γάλλος ήταν, έχει ιταλικό όνομα ή ξέρετε λατινικό, Γάλλος ήταν. Λοιπόν, αποφάσισε να γυρίσει στη Γαλλία, να πάει λοιπόν στην Νιμ, στην ομάδα που ξανά έχει παίξει, από εκεί ανδρώθηκε και τα λοιπά, να ξανά έχει παίξει. Εκεί έπαιζε και ο Βλαχοδήμος, αν θυμάστε καλά, του Ολυμπιακού. Είχε δώσει, φανταστείτε παιδιά, έφτασε ο Ολυμπιακός, ο χοντρός έφτιαξε ομάδα, έδωσε δανεικό ποδοσφαιριστή στη γαλλική ομάδα. Δανεικό. Ο Ολυμπιακός έδωσε το Βλαχοδήμο δανεικό σε γαλλική ομάδα. Και τώρα βέβαια τον ξαναπαίρνει πίσω και θα πάει βέβαια, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πάει εκεί ο Σκαρμοτσίνο να συνεχίσει λοιπόν την καριέρα του. Εντάξει το παιδί δεν μας έκανε τίποτα. Μια χαρά ήρθε δανεικός, ήσυχος, ωραίος. Έπαιξε, δεν έπαιξε, σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό είναι τώρα. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Τι έχουμε, έχουμε τίποτα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι να. Έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μέρος δικό μας. Να σας πω κάτι, σήμερα τελειώνει βέβαια και ο Τσιόλης, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο Τσιόλης είναι πάρα πολύ κοντά να υπογράψει συνεργασία με την Κέρκυρα. Τα βρήκαν λοιπόν με τον Αλευθερόπουλο, ο οποίος έμεινε στο Ολυμπιακό. Κάτι έγινε εκεί με τον φίλο μας τον Νίκο του Αναστόπουλο, κάτι από εδώ. Ο Τσιόλης δείχνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήμουν στην Κέρκυρα. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα πέσει η υπογραφή κτλ. Πάντως είναι κατά 99% να υπογράψει στην Κέρκυρα. Τώρα, από την άλλη μεριά, η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει προπονητή είναι, ξέρετε, μετά η Βέρεια, η οποία βέβαια περιμένει και την απόφαση. Φοβάται η Βέρεια, παιδιά. Φοβάται. Τι να μην φοβηθεί τώρα, τι να μην φοβηθεί. Έχουν πέσει όλοι τώρα, κάνουν λοιπόν ενστάσεις, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Φοβάται λοιπόν η Βέρεια και ακόμα δεν έχει κατασταλάξει σε προπονητή. Ακόμα. Και λέει ότι υπάρχει μια περίπτωση να πάρει το Χάβο ή τον Ίβιτς. Έγινε ο Χάβος τώρα, παιδιά, μήλο της Έριδος. Τελικά, εγώ το βλέπω να μένει στην ανεργία, θα το δούμε βέβαια αργότερα αυτά, και να είναι ο προπονητής μετά τις 28 Οκτωβρίου. Τώρα, να σας πω ότι ο φίλος μας ο Πόντες, ερχόμενος στο Αγρίνιο, και μιας και είχε ρωτήσει το Σάντος και τα λοιπά, και ξέρουμε ότι ο Σάντος είχε αγαπημένο παιδί το Σιφάκι, του είπε ότι ξέρεις, θα πας στο Αγρίνιο, θα βρεις και το Σιφάκι εκεί. Γιατί ο Πανατολικός, ξέρετε, ήταν κοντά στις διαπραγματεύσεις να πάρει το Σιφάκι αντί για τον Κυριακίδη. Και φαίνεται ο Πορτογάλος, ο Σάντος, του είχε αυτό. Του είπε ότι θα πάω στον Πανατολικό. Α, θα έρθει και ο προπονητής εκεί, ο Πόντες, και θα τα βρείτε. Ήρθε εδώ και λέει: Σιφάκης, Κυριακίδης, δεν μου βρήκε το Σιφάκη τώρα. Εντάξει, από εκεί πέρα, δικό του θέμα. Έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα να πούμε, παιδιά. Ότι είδατε λοιπόν ότι όσες ομάδες δεν παίρνουν αδειοδότηση, βγάζουν ποδοσφαιριστάς. Όσες ομάδες δεν παίρνουν αδειοδότηση, βγάζουν ποδοσφαιριστάς και πουλάνε. Το λέω αυτό για την ομάδα του Πας Γιάννη. Είδατε σήμερα λοιπόν ανακοίνωσε λοιπόν ο ΠΑΟ και τους δύο ποδοσφαιριστές που θέλουν. Και όχι μόνο αυτό, μέχρι και ο Μπουμαλάκος, ο δικός μας. Λοιπόν, έχει πρόταση από τουρκική ομάδα, αλφα εθνικής κατηγορίας, ο Μπουμαλάκος. Είδατε λοιπόν πώς γίνονται λοιπόν, πάντα στις δυσκολίες, τις οικονομικές και τα. Λοιπόν, κάτι καλό βγαίνει από αυτή τη δουλειά. Κάτι καλό βγαίνει. Τώρα, εμείς είχαμε λεφτά, παίρναμε 164 ποδοσφαιριστές.
Όταν έχει λεφτά, δεν λογαριάζει λοιπόν αν θα βγει ο Παπατσουγιαννόπουλος ή αν θα βγει ο Μήνας, δεν σε νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, εκεί όμως, σε αυτές τις ομάδες οι οποίες δεν παίρναν αδειοδότηση και είχαν λοιπόν το πρώτο χέρι τους ερασιτέχνες και τις μικρές ηλικίες, να λοιπόν έβγαλαν ποδοσφαιριστάς. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό, δεν μιλάμε. Μιλάμε για Ξάνθη, μιλάμε. Είδατε. Αυτό είναι το ωραίο. Πρέπει λοιπόν να έρθουν οι δυσκολίες για να βγάλουμε, να πούμε τουλάχιστον μένουμε κάπως στο ελληνικό στοιχείο. Λοιπόν, ο Φιντανίδης, ο οποίος ξέρετε λίγο πολύ, γράφτηκε το όνομά του από εδώ, θα πάει από εκεί, θα πάει από εδώ, μέχρι και οι Αγρινιώτες μέχρι και εδώ έλεγαν. Θα έρθει, πάρει το Φιντανίδη, λέει, θα πάρει το Φιντανίδη γιατί για τη συνέθεση του Τζεκουέλη. Λοιπόν, έμεινε για 2 χρόνια ακόμα στον Ατρόμητο, έτσι λοιπόν, Μόκο, κλείσανε τα στόματα. Ο Κοροβέσης, όπως είπαμε, μαζί με τον Χαρίση του Πας Γιάννα πήγανε στον ΠΑΟΚ, τον τους ανακοίνωσε χθες ο ΠΑΟΚ, αν και αυτό το πάντρεμα είχε γίνει εδώ και 1,5 μήνα, αλλά χθες τους ανακοίνωσε επίσημα ότι και οι δύο λοιπόν παίχτες του Πας Γιάννα ανήκουν πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο Μπουμάλος σας είπα ότι έχει πρόταση από την τουρκική ομάδα, επίσημα αυτό, και ο Κλαμπουτζή λέει είναι παίχτες της Καλονής. Καλονή η οποία, παιδιά, κάνει μουλοχτή. Μολοχτή. Δεν κάνει τίποτα, ούτε ανακοινώσεις, ούτε τίποτα και τα λοιπά, ούτε αυτά, τίποτα. Στα μολοχτά το πάει η Καλονή. Βοτάει από ένα παιχτάκι, λοιπόν, κάθε 15 μέρες, κάθε αυτό, συμπληρώνει το πάζλ της. Βέβαια, εντάξει, επαρχιακή ομάδα είναι, δεν μιλάμε ότι εντάξει, θα πάρει τον Μαραντόνα ή θα πάρει το Μέση, απλά αυτούς τους που θέλει τους μαζεύει. Θα μου πείτε τώρα ποιος κάνει μεταγραφές, τι μας νοιάζει μας. Κάνει ο Βλάχος, κάνει η διοίκηση, τι μας νοιάζει μας, παιδιά, τι μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Απλά λέμε ότι και ο Ηρακλής έκανε μια μεταγραφή, πήρε αυτόν τον Χαντί. Λοιπόν, σιγά σιγά μαζεύονται οι ομάδες και βλέπουμε ότι ανοίγει ο κύκλος των μεταγραφών. Μέχρι τώρα όλες οι ομάδες ήταν λίγο μαζεμένες. Δεν ξέρω αν ήταν χρηματικό το σχέδιο ή αν ήταν μιλημένο εκεί στη Super League να αφήσουν τους ποδοσφαιριστές για 20 μέρες να ψάχνονται για να ρίξουν λίγο τις τιμές. Υπάρχει και αυτό το σχέδιο. Τον Έλληνα όλα τα περιμένεις. Τους αφήνουμε, λοιπόν δεν δίνουν καμία σημασία, ναι θέλουμε μεταγραφή, αλλά δεν δίνουν καμία σημασία. Ρίχνουν λοιπόν σιγά σιγά τις τιμές μέρα που περνάει και ασφαλώς πάμε και τους παίρνουμε την τιμή που θέλουμε εμείς. Αυτά τώρα. Μέχρι στιγμή που μιλάμε, παιδιά, και σιγά σιγά θα φτάσουμε, πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Δεν υπάρχει τίποτα το νεότερο αυτή τη στιγμή, έτσι. Είπαμε ότι σήμερα έχουμε και λίγο, είμαστε λίγο μπροστά, λόγω που όλοι οι συντελεστές της εκπομπής έχουν, ξέρετε, βγάλουν τα πόδια τους φωτιά για διάφορες δικές τους υποθέσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα μεταγραφικό, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Ελπίζοντας ότι Σαββατοκύριακο κάτι καλό θα γίνει, γιατί υπάρχει και συγκέντρωση. Η συγκέντρωση δεν μας είπατε 29 του μηνός θα κάνετε συγκέντρωση. Θα πάρετε άδεια από την σημαία τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα, θα μείνουμε μια εβδομάδα. Δεν πειράζει, μια εβδομάδα καλοκαίρι είναι ακόμα. Έτσι, δροσούλες έχουμε. Πάρτε λοιπόν μια εβδομάδα άδεια από την σημαία, ώστε να έρθουν και οι παίχτες, να μαζευτούν που έχουν πάει διακοπές κτλ. Μην τους κόψετε τώρα από τα μπάνια, είναι κρίμα τώρα. Για μια εβδομάδα, έτσι. Λοιπόν, τη Δευτέρα πιστεύω ότι θα έχουμε λοιπόν κάτι νεότερο. Τώρα, να σας πω κάτι, ότι πάμε και λίγο στα δικά μας εδώ, ότι, έτσι, τα τοπικά, ότι εχθές λοιπόν το βράδυ υπήρχε συγκέντρωση των παραγόντων εκεί στον Απόλλων Δοκιμίου, μαζευτήκαν λοιπόν, κάνανε το σούμα της διοίκησης, λοιπόν ακόμα δεν έχει πάρει κανείς θέση πρόεδρος, αντιπρόεδρος κτλ. Κτλ. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ, θα πάρουν λοιπόν τις καρέκλες, ας πούμε, έτσι. Τις καρέκλες, τις πληρωμένες, χρυσοπληρωμένες, θα τις χρυσοπληρώσουν και φέτος, έτσι. Κάθε καρέκλα που αγοράζει, θα την αγοράζει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και βέβαια η διοίκηση, η τωρινή αυτή που υπάρχει, του Απόλλων Δοκιμίου, ευχαριστεί τον κύριο Μπρέσαχα εκεί για τους έδωσε ένα χορτοκοπτικό να κάνουν τη δουλειά τους δωρεάν. Το έκανε δωρεάν λοιπόν στην ομάδα του Απόλλων Δοκιμίου. Βέβαια με τις μεγαλύτερες ευχαριστίες. Αυτά όσον αφορά τώρα στο... Τώρα να σας πω κάτι. Βγήκε ο πρόεδρος, ξέρετε, δεν μπορεί να μην το ξέρετε κιόλας, ότι ο Φωστήρας είχε ξένο πρόεδρο, Βέλγο, ξέρετε. Λοιπόν,
Ο Βέλγος μέχρι προχθές έλεγε ότι ξέρετε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα, αυτά που γράφουν εφημερίδες για χειραγωγημένα παιχνίδια, ο Βέλγος τα έλεγε αυτά. Είναι λοιπόν στη φαντασία και το παραφουσκώνεται και τα λοιπά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μόλις όμως ο Φωστήρας, έπεσε την κατηγορία, την έχασε, γιατί φαίνεται ο Βέλγος τον έφαγε τα ελληνικά κοράκια τώρα. Σιγά τώρα μας πάρουν οι Βέλγοι, έτσι. Τα ελληνικά κοράκια τον έφεραν. Τον έριξαν τον Βέλγος. Λέει, τι θέλεις εδώ μέσα στα χωράφια τα δικά μας. Βέλγος τώρα μέσα στα χωράφια τα ελληνικά. Τι θέλεις. Του την έφεραν, τον έριξαν κατηγορία λοιπόν τον Φωστηράκο μας, τον Φωστήρα. Και τώρα ο Βέλγος βγήκε έξω στα ΜΜΕ λοιπόν τα βελγικά και λέει γίνεται μπάχαλο η Ελλάδα. Τώρα θυμήθηκε λοιπόν. Τώρα το θυμήθηκε, κατάλαβα, καλά καταλάβατε. Και πριν 11 μέρες, ένα μήνα παιδί, έκανε δηλώσεις αυτός ο ίδιος ο πρόεδρος ότι τα παραφουσκώνεται λέει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα. Και βγήκε λοιπόν και λέει ότι έξω είναι αυτά τα πιάνουν, λέει, ήρθαν και εμένα και πιάσαν λέει να κάνουμε ένα χειραγωγημένο παιχνίδι, με πιάσαν λέει ομάδες και τα λοιπά, εγώ δεν δέχτηκα λέει, γιατί είμαι Βέλγος, δεν έχουν οι Βέλγοι τέτοια πράγματα. Έτσι δεν έρχονται. Λέει δεν δέχτηκα λοιπόν να στήσουμε παιχνίδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Φωστήρα, τώρα που έπεσε. Τώρα τι άλλο να πούμε παιδιά, αυτά εμείς βέβαια εδώ θα είμαστε Κώστα τη Δευτέρα. Τελειώνουμε έτσι, Τη Δευτέρα, ναι έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό και εδώ είμαστε. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά, αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Απολλωνάρα, Απολλωνάρα, Απολλωνάρα. Ρίλοσολέ, Ρίλοσολέ, Ρίλοσολέ Απολλωνά, Ρίλοσολέ, 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 ολέ, ολέ, Ρίλοσολέ Απολλωνά.
πρωτάθλημα, πρωτάθλημα. Η όρασή μου είναι παιδιά, ανάψε φως, νίκης πυρσός. Σήμερα βάλτε γιορτινά, πρώτη φορά όλη θεριά. Όλοι ας πούμε δυνατά, τραγουδιστά, τραγουδιστά. Όλοι ας πούμε δυνατά. Και βέβαια το περισσότερο βίντεο του Απόλλωνα έτσι τη Δευτέρα, γιατί έχουν γράψει πάρα πολλοί και τα παιδιά και οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες, μαζί λοιπόν με τη νέα διοίκηση στην οποία θα σκάσει, θα έχουμε και προπονητή παιδιά. Θα ανακοινώσει λοιπόν του δοκιμίου η διοίκηση τη Δευτέρα, μαζί θα εκλεγούν, θα εκλέγουν και προπονητή. Αν δεν πιστεύω να αλλάξει, δηλαδή θα μείνουν όπως είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά έχουμε να πούμε ως σήμερα. Και πάλι λοιπόν σας λέμε ότι κλείνοντας σήμερα λοιπόν δεν έχουμε τίποτα μεταγραφικό, μην ανησυχείτε όμως, η διοίκηση εφησυχάζεται. Μέχρι αυτή την ώρα που γράφουμε, έτσι είναι λίγο νωρίς, αλλά εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα σας πω ότι για εσάς που λέτε ότι ρε παιδιά δεν κυκλοφόρησε ακόμα, λέει όλες οι ομάδες κυκλοφόρησαν αδιαρκείας, τόσο πολύ ανησυχείτε. Είστε λοιπόν οικονομισμένοι, γιατί ξέρω εγώ πάρα πολλούς οι οποίοι λένε δεν έχω φέτος να πάρω διαρκείας. Δεν έχω κάρτα, μου την έκοψε. Χρωστάω στην τράπεζα. Κόπηκε η κάρτα, κόπηκε το ένα, κόπηκε το άλλο. Εσείς είναι ορισμένοι όμως που λένε, γιατί σας έχει φάει φαγούρα. Πότε θα κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσουν τα διαρκεία. Κάτσε να καθίσετε, κάτσε να κάνουμε πρώτα μεταγραφές και μετά. Τα διαρκείες πάνε λοιπόν, είναι πρώτα ξαδέρφια, πάνε με τις μεταγραφές μαζί. Καθίστε λοιπόν, μην σας πιάνει αυτή η φαγούρα. Θα έρθουν και τα διαρκείες. Νομίζω θα ξεχάσει η διοίκηση να βγάλει διαρκείες. Δεν ξεχνάει. Αυτά λοιπόν παιδιά, να είστε καλά. Να περάτε καλά, καλό Σαββατοκυριακό από τον Πάνο Ξανθόπουλο και τον Κώστα Τσιρόνι και μαζί θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Καλό βράδυ.